Ο κόπος που κάνετε να μην πάει χαμένος. Γιατί σκοπός αυτών των συγκεντρώσεων είναι όλοι να ωφεληθούμε, κάτι να πάρουμε από τις συγκεντρώσεις αυτές. Είχαμε στην προηγούμενη συγκέντρωση, και που ήταν και η πρώτη, έτσι το πέρασε κάποια, είπαμε σχετικά με το Άγιο Πνεύμα μιλήσαμε. Και σκέφτηκα σήμερα, τη δεύτερη αυτή συγκέντρωση, να πούμε λίγα λόγια σχετικά με την πίστη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί ακούμε από τα σώματα όλων των ανθρώπων που λένε ότι πιστεύουν. Και εγώ πιστός είμαι, λέγει ο άλλος, και εγώ πιστεύω. Και νομίζουμε πως πίστη είναι μια απλή παραδοχή, ότι υπάρχει Θεός. Από τη στιγμή που παραδέχεται κανείς ότι υπάρχει Θεός, τότε πιστεύει. Μάλιστα χονδροειδέστατα λέγουν πολλοί ότι τι σχέση έχει να λέγει πιστεύουν όλοι. Και οι Οθωμανοί πιστεύουν και οι άλλοι πιστεύουν, αφού αναφέρονται σε Θεό πιστεύουν. Είναι η πίστη αυτή, είναι η πίστη αυτή. Ή μπορεί κανείς να λέγει ότι πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Να λέγει ότι πιστεύει. Πιστεύει όμως πραγματικά. Πίστης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, που δίδει τον ορισμό της πίστεως, μας λέγει τι είναι πίστης, λέγει ότι είναι στην προς Εβραίους επιστολή, λέγει είναι πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτό είναι πίστης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και πιο κάτω να γίνουμε πιο σαφείς. Πίστης δεν είναι κάτι που με τη γνώση κανείς, με το μυαλό το συλλαμβάνει, κάτι που γνωρίζει, μια γνωστική ενέργεια θα λέγαμε. Η πίστη είναι έργο της χάριτος, όχι φυσικά μόνο της χάριτος. Είναι, θα πρέπει να συνεργαστεί η χάρις, κυρίως η χάρις, με μερικούς άλλους παράγοντες. Με την ελεύθερη δική μας βούληση, ελεύθερα να το θελήσουμε εμείς, με την γνώση τη δική μας, με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας. Να συνεργαστεί η χάρις του Θεού με αυτούς τους παράγοντες. Ο Θεός θέλει να πιστέψουμε. Ο Θεός θέλει τη χάρη. Και αν από την πλευρά τη δικιά μας δεν υπάρξει αυτή η βοήθεια, δεν βοηθήσουμε τη χάρη, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Απαραίτητα είναι να συνεργαστεί, να υπάρχει συνεργασία τη δική μας τη θελήσεως, να επιθυμήσουμε, να θελήσουμε να πιστέψουμε, η γνώση τη δική μας να συνεργήσει, η ανθρώπινη γνώση όσο μπορεί, όσο της είναι δυνατόν, και η καρδιά η ανθρώπινη. Και φυσικά, για να πιστέψει κανείς, για να μπορέσει να πιστέψει, πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλος της Εκκλησίας για να μπορέσει να πιστέψει. Λένε πολλοί ότι πιστεύω. Πιστεύουν. Είναι άλλοι που δεν βαπτιστήκαν να βάπτιστοι και πιστεύουν. Αλλά πιστεύουν στον Θεό. Είναι Θεός αυτός που πιστεύουν. Είναι ο πραγματικός Θεός. Είναι πραγματική πίστη αυτή. Οπωσδήποτε όχι. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος ότι θα σωθεί αυτός ο οποίος θα πιστέψει και θα βαπτιστεί. Ένας ο οποίος δεν έχει βαπτιστεί δεν μπορεί να σωθεί. Αυτός που δεν βαπτίστηκε δεν μπορεί να σωθεί. Όσο και αν λέγει ότι πιστεύει. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που βαπτίζονται. Αλλά και αυτοί δεν έχουν τη σωστή την πραγματική πίστη. Πρέπει κανείς να βαπτιστεί, να πιστέψει, να βαπτιστεί και κατά αυτόν τον τρόπο, αφού πιστέψει και βαπτιστεί, να γίνει μέλος της Εκκλησίας. Να είναι μέσα στην Εκκλησία, όπως δεν είναι ένα μέλος της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ο αρχηγός είναι ο Χριστός. Η κεφαλή είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι μία. Τώρα φυσικά λέγεται ότι υπάρχουν πολλές Εκκλησίες. Να λένε η Καθολική Εκκλησία, λένε είναι οι Προτεστάντες, είναι η Εκκλησία μία είναι. Για μας είναι μία Εκκλησία Ορθόδοξη. Οι άλλοι δεν είναι Εκκλησία. Οι άλλοι είναι αιρετικοί. Τι θα γίνει με τους άλλους, ο Θεός δηλαδή. Είναι στο έλεος και στα χέρια του Θεού. Εμείς για να πιστέψουμε σωστά πρέπει να βαπτιστούμε οπωσδήποτε, να ενταχθούμε μέσα στην Εκκλησία και να ακολουθήσουμε αυτά που διατάζει για το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Να παραδεχθούμε τα μυστήρια αυτής της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυτή που λέγεται Ορθόδοξη έχει ορισμένα μυστήρια. Αφού βαπτιστείς είσαι μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να ξέρεις ότι υποχρεούσε για να είσαι ζωντανός, να πιστεύεις σωστά, πρέπει να εξομολογήσεις, πρέπει να κοινωνείς, να ζεις το μυστήριο της μετάνοιας, πρέπει να κοινωνείς, να συμμετέχεις στο σώμα και αίμα του Χριστού, πρέπει να κάνεις ευχέλιο και φυσικά τα προαιρετικά μυστήρια για όσους θέλουν. Να παραδειχθείς τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας.
Βέβαια, με το να γνωρίζεις τα μυστήρια και να τα παραδέχεσαι και πάλι δεν σημαίνει αυτό ότι πίστεψες. Ότι η πίστη σου είναι σωστή και αληθινή. Γιατί όταν λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, λέμε στο σύμβολο της πίστης σου, πιστεύω στο Θεό. Λέμε πιστεύουμε στο Θεό. Αυτή η ομολογία ότι πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία, τα παραδεχόμαστε όλα. Ό,τι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, τα παραδεχόμαστε όλα. Άλλο αν δεν τα γνωρίζουν όλα. Πάντως, όπως διάβαζα κάπου, ή το απαραίτητο στην πρώτη χριστιανική εποχή, όταν οι κατηχούμενοι γινόντουσαν σε χριστιανοί, απαραίτητο μεταξύ των άλλων να ξέρουν την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή, και το πιστεύω. Και σήμερα δεν νοείται χριστιανός. Αυτό το χορέψουμε καλά, αν δεν ξέρουμε το Πάτερ ημών και το πιστεύω. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να μην ξέρουμε το Πάτερ ημών. Να πάμε και στην Εκκλησία, να μην ξέρουμε το πιστεύω. Γιατί στο πιστεύω ομολογούμε την πίστη μας. Λέμε ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό παραδεχόμαστε. Θα έρθει ο Γιακωβάς, θα σου πει κάτι και θα πει ναι, έτσι μπορεί να είναι. Θα έρθει κάποιος, μια πλανεμένη, ένας πλανεμένος που έχουμε σήμερα τόσους πολλούς τέτοιους, και αφού δεν θα ξέρεις την πίστη σου, τα χονδροειδές τα πράγματα, σε τι πιστεύεις, μπορείς οπωσδήποτε να παρασυρθείς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο. Απαραίτητο να γνωρίζουμε το Πάτερ ημών και το πιστεύω, είναι απαραίτητα να τα γνωρίζουμε. Όσο περισσότερο γνωρίζει κανείς, τόσο καλύτερα. Βέβαια, πίστης δεν είναι μόνο να γνωρίζεις αυτά τα πράγματα, είναι και κάτι άλλο. Δεν είναι η γνωστική μόνο αυτή η ενέργεια. Υπάρχει, όταν λέμε πιστεύουμε, να, τι λέγει ο Κύριος. Όποιος έχει πίστη, λέγει, σαν κόκκος συνάπιος, τότε μπορεί να πει στο όρος, φύγε από εκεί και πήγαινε κάπου αλλού και θα φύγει. Τότε ας το κάνουμε κι εμείς, αφού πιστεύουμε. Αυτός που έχει πίστη, κάνει θαύματα. Άρα εμείς είμαστε λιγόπιστοι, και εγώ και όλοι μας, είμαστε λιγόπιστοι, και όλοι σας και εγώ μαζί είμαστε λιγόπιστοι. Δεν έχουμε την πραγματική πίστη. Άπιστοι δεν είμαστε, αλλά λιγόπιστοι είμαστε. Γιατί αυτός η πίστης είναι το θεμέλιο. Το στερεό, το γερό θεμέλιο. Όταν κάνεις έχει την πραγματική πίστη, γιατί η πραγματική πίστη σε αυτή η γνωστική ενέργεια να τα παραδέχεται όλα αυτά και επιπλέον να παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό. Μια τελεία παράδοση στο Θεό. Θα πει Θεέ μου, είμαι παιδί σου. Κάνε μου ό,τι θέλει. Ας γίνει ό,τι θέλει. Να το πει με την καρδιά του όμως. Να παραδοθεί ολόκληρο στο Θεό. Τότε πραγματικά έχει ζωντανή πίστη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Περισσότερο το δεύτερο παρά το πρώτο. Γιατί μπορεί κανείς να γνωρίζει. Να γνωρίζει τις αλήθειες της πίστεώς του, να τις παραδέχεται, αλλά θα ακούσει τον Άγιο Άκωπο να λέγει ότι πίστη έχεις, αλλά έργα δεν έχεις. Και η πίστη λίγος έργα είναι νεκρά. Όταν αναφέρεται στα έργα ο Άγιος Άκωπος, δεν λέγει τα έργα που εννοούν μερικές φορές να δώσεις μερικές δραχμές ή να βοηθήσεις έναν άνθρωπο ή να κυνηγήσεις κατά αυτόν τον τρόπο και ένας άπιστος αδιάφορος θα τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αλλά η έργα εννοεί με τη λέξη έργα εννοείται αυτή την τελεία παράδοση. Να αποσυρθεί κανείς τέλεια πλήρως να αποσυρθεί στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πίστη. Και το δύσκολο είναι το δεύτερο μέρος. Το πρώτο είναι να γνωρίζεις και να παραδεχθείς να πεις ότι αυτά αυτές είναι αλήθειες, αυτά γνωρίζει. Πιστεύεις αυτά η ορθοδοξία, αυτά είναι τα σωστά. Και αυτά πρέπει αυτά να παραδέχομαι κι εγώ. Αλλά το δεύτερο μέρος είναι το δύσκολο. Αυτή η τέλεια παράδοση. Να πεις τον εαυτό σου να σε κάνει ό,τι θέλει. Τέλειο πια. Ό,τι θέλει. Και όταν λέμε ότι θέλει, αρρώσεις θέλει. Ευλογητό σου. Υποφέρεις, θέλει μου ό,τι θέλει. Μαρτύριος, να συνοδηγεί το μαρτύριο όπως θέλεις. Να σε κατατρέχουν, συνέπεισε να έχεις ένα δύσκολο σύζυγο. Ή δύσκολη σύζυγο. Θεέ μου το θέλει μάλλον. Εγώ θα κάνω ότι είμαι στα χέρια. Τότε φυσικά βουνά μετακινούνται. Να έχουμε προβλήματα σαν τα βουνά να έχουμε. Και μεγαλύτερα προβλήματα μετακινούνται τα προβλήματα. Η χάρη σου δεν τα μετακινεί. Τακτοποιούνται όλα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Λέγω ότι ούτε εγώ το έχω δύσκολο. Και ο στόχος μας αυτός θα είναι. Προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνόμαστε. Σε αυτή την τέλεια παράδοση. Να παραδοθούμε τέλεια. Εξ ολοκλήρου. Στα χέρια του Θεού. Τότε πραγματικά η πίστη μας θα τελειοποιηθεί, θα είναι τελεία η πίστη μας. Δεν θα είμαστε λιγότερο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συχνά τονίζει το θέμα της πίστης και λέγει ότι μεταξύ των τριών βασιλικών αρετών είναι και η πίστη. Πίστη, ελπίστη, αγάπη λέει. Θα έχετε διαβάσει. Ναι.
Βέβαια η πίστη καταργείται. Η πίστη στην άλλη ζωή καταργείται. Δεν υπάρχει πίστη. Γιατί η εδώ τελείωση θα συνεχιστεί και εσύ στην άλλη ζωή. Και η γνωστική η ενέργεια δεν πρέπει να δεν θα υπάρξει εκεί, διότι πίστης το να, εκεί θα υπάρχει η γνώση, θα γνωρίζουμε αυτά που βλέπουμε, θα τα βλέπουμε αυτά. Δεν θα υπάρχει η πίστη όπως ακριβώς είναι σήμερα, να πιστεύεις παραδείγματος χάρη ότι αυτό είναι σώμα και αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ο Χριστοαίματος, αυτό είναι. Ή στα μυστήρια, πιστεύεις στα μυστήρια. Εκεί δεν θα χρειάζεται, γιατί το Θεό το ζεις, το βλέπεις. Ενώνεσαι με το Θεό εκεί. Και μερικές υπάρχουν μπορούν κατωθούν και ενώνονται και από εδώ με το Θεό. Κάνουν την τελείωση και ενώνονται και από εδώ. Όταν έτσι δούμε την πίστη, όχι να σε μια ψηλή γνώση, τότε το πάνε είναι η πίστη. Γι' αυτό και οι πατέρες έδιναν, έτσι ενούσαν την πίστη και έδιναν μεγάλη σημασία. Αν τους λέγανε ότι δεν πιστεύουν, ότι είναι αιρετικοί, αυτή ήταν, θα λέγαμε κοινώς, ήταν η μεγαλύτερη ύβριση εναντίον του. Γι' αυτό βλέπουμε σε έναν γέροντα, πολύ ταπεινό, που πήγαν να το δοκιμάσουν, του είπαν, πήγαν και του είπαν, εσύ είσαι ο τάδε γέροντας, ναι, εγώ είμαι. Και μάθαμε, λέγει, εσύ γέρος, λέγει, καλό γέρος, τόσα χρόνια και γέρος, και είσαι πόρνος, λέγει, ναι, λέγει, είμαι, λέγει. Μα όχι μόνο αυτό, λέγει, είσαι και υβριστής, του λέγει από πάνω, είσαι και αφράδης, του λέγει, ναι, λέει, είμαι. Τώρα άρχισαν μια σειρά από κατηγορίες και τα παραδέχτηκε όλα. Και λέγει έπειτα, δεν φτάνουν όλα αυτά. Αλλά τελικά τελευταία μάθαμε ότι είσαι και έγινες και αιρετικός. Α, λέγει, όχι αιρετικός δεν είναι. Πρέπει όλα τα δέχεται. Τα δέχεται όλα. Αλλά όταν τον είπαν αιρετικός, εξανίστηκε. Δεν το δέχεται. Αιρετικός σημαίνει ότι φορίστηκε από τον Χριστό. Δεν πιστεύει στον Χριστό. Ότι δεν έχει παραδώσει τον εαυτό του στον Χριστό. Αυτός όμως ήταν παραδομένος στον Χριστό. Στα χέρια του Χριστού ήταν παραδομένος. Γι' αυτόν τον πάνη ήταν ο Χριστός. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι χωρίστηκε από τον Χριστό, να το πούνε αυτό το πράγμα. Ναι. Ας τον είπαν, ας τον λέγανε ότι είναι αμαρτωλός και του είπαν ότι είναι αμαρτωλός. Το παραδέχτηκε. Η ταπείνη του έκανε να παραδεχθεί. Αλλά αυτό δεν το θέλει. Να χωριστεί από τον Χριστό δεν το θέλει. Γιατί αιρετικό σημαίνει αποχωρισμένος από τον Χριστό. Απομακρυσμένος από τον Χριστό. Γι' αυτό αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει κανείς. Όταν γίνεται αιρετικό είναι για κλάματα. Είναι να τον κλαίει κανείς. Είναι πεθαίνει, πνευματικά πεθαίνει. Χάνει τον Χριστό, χάνει τα πάντα. Δεν έχει πίστη πια. Το να γίνει κανείς αιρετικός ή η απιστία, όχι απιστία όπως την εννοούμε, το να μην γνωρίζει κανείς τίποτε για πίστη και να μην ακολουθεί το Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Χριστού να μην ακολουθεί, αλλά απιστία αυτός ο οποίος ακούει, αυτός ο οποίος βλέπει, αλλά δεν παραδέχεται. Αυτή την απιστία και αυτό είναι τρομερό. Το να τοποθετείται κανείς, να, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο χώρο που κατηγορούμε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε, που βλέπουν, ακούνε για τον Χριστό, ακούνε για τον Ευαγγέλιο και όμως δεν πιστεύουν. Δεν είναι παραμύθια, τίποτε δεν είναι αυτά. Χαζά, ανόητα. Ναι, αυτό είναι τρομερό. Αυτό το να προσχωρήσει κανείς αίρεση, να γίνει παραδείγματος χάρη προτεστάντης, να γίνει καθολικός, πολύ περισσότερο για Χωβάς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πολύ κακό. Και ακόμη ένα είδος απιστίας είναι και το άλλο. Το να πιστεύει τις προλήψεις. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σγραώδης νύθους. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Προλήψεις έτσι σ' ονομάζει. Σγραώδης νύθους. Νύθι είναι οι προλήψεις. Δηλαδή, το τι θα πει η καφεντού, το αν η Τρίτη είναι κακιά η ημέρα, μερικοί αριθμοί είναι άσχημοι, να κρεμάσουμε ένα πέταλο, να έχουμε το σκόρδο, στο παιδί μας ή στο χωράφερο με το βασκάνωνε, ενώ ένας πιστός πήγε και έβαλε, επειδή πέπαθε κάθε χρονιά ζημία το σιτάρι του, τι έκανε, του μου έκανε εντύπωση, πήγε και έβαλε σταυρό μέσα στο χωράφερο. Πήρε ένα σταυρό και έβαλε το σταυρό, λέγε το βαλές, δεν ξέρω γιατί κάθε χρόνο μου γίνονται ζημία, ανάψε και πήρε σε καλά, είπε δεν πήγαινε καλά και έβαλε το σταυρό, λέγε. Πολύ καλά ήταν. Αυτός πιστεύει στο σταυρό. Ο άλλος το σκεφτόταν, μήπως το βασκάνω, μήπως κάνω τίποτε άλλο, ναι, τι να κάνω. Ναι, αυτός που, ο οποίος δεν πιστεύει πραγματικά και ακολουθεί τις προλήψεις. Γιατί και όλες αυτές οι προλήψεις για τις οποίες μιλάμε γενικά είναι ένα είδος απιστίας. Απομακρύσεις από τον Χριστό. Η πίστη δοκιμάζεται, δοκιμάζεται κατά αυτόν τον τρόπο όταν ακολουθούν αυτά. Πολύ περισσότερο όταν βγαίνουν μερικά γραίδια ή γίνια και λένε βλέπουν τον Χριστό ή μιλάμε με την Παναγία και τρέχουμε κι εμείς από πίσω. Ή φωτίζεται το πνεύμα το Άγιο που υπάρχουν σήμερα τέτοιες υπάρξεις και τους ακολουθούμε. Αυτός ο οποίος θα πιστέψει θέλει ή θα θελήσει να πιστέψει και να προχωρήσει στην πίστη, αυτό το οποίο θα προσέξει πολύ είναι η καθημερινή του ζωή. Η τελείωση
ηθική, η πνευματική τέλειος. Και αυτός ο οποίος πιστεύει πραγματικά αγωνίζεται. Αυτός που πιστεύει είναι ο καθημερινά αγωνιζόμενος. Δεν μπορεί να λέγει κανείς ότι πιστεύει και από την άλλη πλευρά να μην αγωνίζεται. Γιατί τέλειος κανείται. Ξεκινάμε από μια αρχή. Κάνουμε κάποιο ξεκίνημα. Η πίστη μας είναι ανεμική. Αλλά με τον αγώνα όλο και προχωρούμε. Με τον καθημερινό αγώνα, με την καθημερινή προσπάθεια αυξάνεται η πίστη μας. Γιατί η πίστη αυξάνεται. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει ότι, μάλλον η γραφή λέγει ότι φτάνουμε σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θα φτάσει κανείς. Προοδευτικά φτάνει. Με το να ξεκινήσει δεν πάει με μια στο τέλος. Πρέπει να περάσουν χρόνια, να προηγείται αγώνας πολλής για να προχωρήσει και να φτάσει ανή. Να τελειωθεί, αλλά να φτάσει προς κάποιο τέρμα. Αυτός ο οποίος έτσι κινείται και κάθε μέρα αγωνίζεται, αυτός πιστεύει. Πιστός είναι, πιστεύει πραγματικά. Αυτός που αγωνίζεται για την εσωτερική του κάθαρση και την ηθική τελείωση, αγωνίζεται κάθε μέρα και παραδέχεται τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα παραδέχεται όχι γνωστικά, όπως τη σκέψη του τα έχει, απλώς λέγει ότι πιστεύω, αλλά αξιοποιεί αυτά τα όπλα, τα μυστήρια είναι όπλα. Τα αξιοποιεί. Αυτά που του δίνει η Εκκλησία τα αξιοποιεί. Εξαγιάζεται από αυτά. Δέχεται τον αγιασμό των μυστήριων. Δέχεται, αυτά είναι όπλα. Τα δέχεται και παράλληλα αγωνίζεται ο ίδιος να καθαρίσει τον εσωτερικό του άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πραγματικά πιστός. Αυτός πιστεύει. Όταν έτσι κινείται, πιστεύει. Αλλιώς το να λέμε ότι υπάρχει Θεός, υπάρχουν Άγιοι, και πάμε στην Εκκλησία, πρέπει να πάμε στην Εκκλησία και περιοριζόμαστε σε αυτά, είμαστε πολύ πολύ μακριά από την πραγματική πίστη. Όταν λέμε ότι είμαστε πιστοί ή ότι όταν λέμε ότι θέλουμε να είμαστε πιστοί, τότε μπροστά μας να έρχεται όλος ο αγώνας ο καθημερινός, ο συνεχής αγώνας, η πάλι. Ο πόλεμος, πούμε για πόλεμο και πάλι, να όπως στο Λίβανο ή στην Νότια Αμερική και λίγο μας εκπλήσει και μερικές φορές στενοχωρούμεθα. Εμείς πρέπει να έχουμε συνεχή πάλι, συνεχή αγώνα. Ο αυτός που πιστεύει, παλεύει και αγωνίζεται συνεχώς με τις δυνάμεις του σκόπου, το διάβολο, με τον σατανά. Αυτός που πιστεύει έχει πόλεμο. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς και να μην έχει πόλεμο. Όταν πιστεύουμε, οπωσδήποτε θα έχουμε πόλεμο και κάθε μέρα θα έχουμε έναν σκληρό όντως αγώνα. Αυτό που είπε σε κάποιον θεολόγο, ο πατήρ Παΐσιος, έχει μεγάλη σημασία. Λέγει, γιατί λέγε είσαι καλόγερη, λέγει, αγώνες, προσευχές, αυτά κάθε μέρα. Και τόσο πολύ πειράζεται από τον διάβολο, από τον σατανά. Εμείς στον κόσμο, λέγει, δεν θέλουμε να έχουμε τόσο πειράζει. Και ο πατήρ Παΐσιος, ο συνήθως, του λέγει, εκεί στα βλουρικά σύνορα, τι γίνεται, λέγει, τι λέγεται. Πολεμούν, ειρηνεύουν, τι έχουν λέει. Δεν έχει πόλεμο, λέει ειρήνη. Α, ειρήνη λέει. Α, καλά του λέει. Α, έχει ειρήνη, έχει ειρήνη λέει, γιατί δεν πήραξε ένα στον άλλο, ούτε οι Έλληνες τον Βούλγαρο, ούτε ο Βούλγαρος τον Έλληνα. Και έτσι έχουν ειρήνη, πραγματικά έχουν ειρήνη. Έτσι και θα πειράξει κάποιο τον άλλον, θα αρχίσει ο πόλεμο. Ναι, όταν εμείς δεν πειράζουμε τον διάβολο, δεν μας πειράζει και ο διάβολο, και τον πειράζουμε τη ζωή μας. Όταν έχουμε ειρήνη, η ειρήνη αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Ο εχθρός μας δεν πειράζεται από τη ζωή μας. Η ζωή μας δεν το πειράζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να το πειράζει η ζωή μας. Γι' αυτό λένε μερικοί πάτερ μου λέγει, μερικοί που μπαίνουν πραγματικά στο σωστό το δρόμο και πλήσονται και λέγει, ξέρεις λέγει, όταν δεν γνώριζε για τον Χριστό, δεν ήξερα τίποτα σε μια απλή ζωή λέγει, τίποτα δεν είχα τώρα λέει, διαμαρτίες και πειρασμούς και αυτά και ομογισμούς και σκέψεις. Δεν πειράζει. Τι σε φαίνεται παράξενο. Τώρα πια στενοχωρέθηκε ο διάβολος και άρχισε και σε πολεμάει. Τώρα έγινε εχθρός σου. Αυτό είναι με ένδειξη και απόδειξη ότι είναι εχθρός σου. Τώρα πια αγωνίζεσαι, μάγισε. Προηγουμένως ούτε στα μετώπιστε δεν ήσουν. Λούσες μια ζωή νερόβραστη. Γιατί να σε πολεμήσει ο διάβολος. Αφού πραγματικά δεν τον ενοχλούσες με την πίστη σου, με τη ζωή δεν τον ενοχλούσες. Και αυτός δεν υπήρχε λόγος να σε ενοχλήσει. Τώρα όμως. Τώρα που πίστεψες πραγματικά και θέλεις και είπαμε όταν θέλεις να αγωνιστείς έτσι αποδεικνύεις ότι πιστεύεις με τον αγώνα σου. Ναι, αυτή είναι πραγματική πίστη. Προηγουμένως έργες πιστεύω, αυτήν το πιστεύω δεν ενοχλούσε τον διάβολο. Το να λες ότι υπάρχει Θεός και Αγία Τριάδα και Άγιοι, το να λες δεν το πειράζει το διάβολο, δεν το ενοχλεί. Όταν δεν υπάρχει το άλλο μέρος, η ζωή, η προσφορά στον Θεό, η κάθαρση στο θέλει και ο αγώνας, ο πνευματικός δεν υπάρχει. Έτσι και αρχίζει αυτός ο αγώνας. Τότε ενοχλεί τον διάβολο. Είναι εχθρός σου και αρχίζει τον πόλεμο. Πια στα σύνορα δεν υπάρχει ειρήνη, πόλεμος υπάρχει. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε φυσικά. Θα νικήσουμε τη χάρη του, θα νικήσουμε. Με αυτό, με τη βοήθεια αυτού που σταυρώθηκε για εμάς θα νικήσουμε. Όταν είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε. Και ίσως θα χρειαστεί μια ζωή να αγωνιζόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί
να Αμερική ξεκινάμε και γρήγορα απογοητευόμαστε, απελπιζόμαστε και δεν βγαίνει τίποτε. Μας τα ψιθυρίζει αυτά ο εχθρός μας. Δηλαδή τι έκανες, τι επέτυχες, τίποτε δεν έκανες. Ναι. Και αφήνουμε τον αγώνα, παρετούμεθα και αποφασίζουμε να ζούμε, να ζήσουμε όπως ζει όλος ο κόσμος. Ό,τι κάνει όλος ο κόσμος θα κάνουμε και εμείς. Όχι. Και όσο περισσότερο αγωνίζεσαι, τόσο περισσότερο θα σε πολεμάει ο εχθρός. Φτάνει στο σημείο τους Αγίους, αυτούς που προχωρήσαν πνευματικά, και εκείνους δεν τους πολεμά ούτε με λογισμούς, ούτε με κακούς ανθρώπους, ούτε ο ίδιος παρουσιάζει. Σε εκείνους τους πολεμάει. Παρουσιάζει το ίδιο στον δαίμονα. Ο διάβολος παρουσιάζει και φοβερίζει και απειλεί και δημιουργεί σημεία και τέρατα για να τους φοβήσει ή να τους εξαφανίσει με ψευδολογίες, με υποκρισίες. Αλλά φυσικά όταν αγωνίζονται δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Μέχρι που να πεθάνει ο άνθρωπος, ο διάβολος του πολεμάει. Μέχρι που να πεθάνει. Ενθυμούμε κάτι που γίνεται με έναν γέροντα. Τα χρόνια δεν θυμάμαι, 25 ετών ήταν περίπου τόσο. Όπως γράφει στο γεροντικό ή στον ευεργετινό, θα σας γελάσω. Παρουσιάστηκε ο δαίμον και το λέγει, αχ, λέγει, αχ, 75 χρόνια, λέγει, με ξέφυγε, δεν μπορούσα να σε νικήσω, αλλά τώρα λέγει, τα 10 χρόνια που έχεις να ζήσεις, πού θα πας, λέγει, θα πάρω τα δυνατά μου, θα σε νικήσω, λέγει, τα 10 χρόνια που έχεις. Και μέσα το βάζει ο λογισμός για τον κόσμο, λέγει, 10 χρόνια, έπεισε η υπονεργία του σατανά, του διαβόλου, 10 χρόνια ακόμα, λέγει, δηλαδή 75, αλλά 10, 85, τόσα χρόνια, λέγει, δεν είδα τους δικούς μου, τον έβαλε λογισμό και τους δικούς του, ποιος και ζουν, πέθαναν, τι κάνουν, δεν πω στον κόσμο να δω λιγάκι. Και άρχισε να σκέφτεται να βάζει λογισμού για να πάει στον κόσμο. Για να μην χάσει τους σκόπους, το παρουσιάστηκε άγγελος και του λέει: ταλέπορε του λέει, σε λίγες μέρες πεθαίνεις. Το βγάλει, θα πέθαινες σε μερικές μέρες. Πεθαίνεις σε λίγες μέρες. Ναι, τη σκέφτεται να πάει στον κόσμο. Κοίταξε να μεταλλίσει, να κλάψει, να σωθεί η ψυχή σου. Και πραγματικά πριν μερικές μέρες πέθανε. Βλέπετε, μέχρι που να πεθάνει ο άνθρωπος, ο διάβολος πολεμάει. Πολεμάει τους εχθρούς του φυσικά. Αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή. Αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική πίστη. Θα τους πολεμάει μέχρι τέλους της ζωής τους. Μη μας εκπλήσει αυτό και μην λέμε να οι άλλοι. Γιατί το ακούω μερικούς που ξεκινάνε, που είναι στην αρχή, οι άλλοι ζουν ήσυχα λέγει. Και εμείς όλο αγώνα, όλο δυσκολίες, προβλήματα, ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Οι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να αγωνιστούν όπως αγωνιζόμαστε εμείς. Ναι, δεν είναι σωστό. Οι άλλοι έχουν τη φιλία τους. Φιλία με τον άρχοντα του κόσμου αυτού, του αιώνα αυτού, έχουν φιλία. Αλλά αυτή η φιλία είναι καταστροφή. Αυτή η φιλία είναι απομάκρυνση από το Θεό. Αυτή η φιλία είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε. Αυτός που πιστεύει συνεχώς θα έχει πόλεμο. Συνεχώς θα έχει. Για να καταλήξει μια μέρα στα χέρια του. Εκεί θα καταλήξει. Μερικές υπάρχουν που όπως και στην προηγούμενη συγκέντρωση σας είπα, θέλουν να είναι μεταξύ των πιστών. Αλλά η ζωή τους είναι τόσο άσχημη. Και τόσο ανώμαλοι, τόσο πολλοί που, να, όπως σας είπα, στην περασμένη συγκέντρωση κάποια κυρία της έλεγε ο σύζυγος και της λέγει «Εσύ λέγει, είσαι χειρότερη από μένα, πας στην εκκλησία και είσαι χειρότερη από μένα». Γιατί αυτή θυμώνει, γιατί αυτή φωνάζει, στηρίζει και ο σύζυγος που δεν πάει στην εκκλησία, που δεν έχει σχέση με την εκκλησία, δεν τα κάνει αυτά. Είναι ήρημος, σύζυγος άνθρωπος είναι και λέγει «Εσύ είσαι χειρότερη από μένα». Τώρα μπορεί να πει αυτή η γυναίκα ότι πιστεύει. Επειδή πάει στην εκκλησία και επειδή κοινωνεί. Και υπέρχεται και στην εξομολόγηση. Τώρα, τι εξομολόγηση κάνει, μπορεί να πει ότι πιστεύει. Όπως είπε πριν. Δεν είναι σωστή. Να προσέξουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όταν λέμε είμαστε πιστοί, η ζωή μας σημαίνει ότι προσπαθούμε να είναι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού. Σύμφωνοι με τον Θεό. Έτσι πραγματικά όταν αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε. Άλλο το ότι η αδυναμία και ανθρώπινος, ο πειρασμός μας κάνει να πέφτουμε, να αμαρτάνουμε, να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Θεού. Ναι, ταπεινωνόμαστε όμως και πάλι συνεχίζουμε τον αγώνα. Πέφτουμε και 10-20 φορές την ημέρα πέσαμε. Προτρέξαμε στον πνευματικό γιατρό, σηκωθήκαμε και ξαναρχίσαμε τον αγώνα πάλι. Μα ξαναπέσαμε και πάλι σηκωθήκαμε και πάλι αγώνα. Μια ζωή έτσι αγωνιζόμαστε. Κατά αυτόν τον λόγο σημαίνει ότι πραγματικά πιστεύουμε στον Θεό. Πιστεύω στον εξαγωγό. Ναι, αυτά γενικά σχετικά με την πίστη. Και αν κάνει τη θεματική κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, να έχει κάτι να πει, μπορεί να κάνει. Αρχικά αναφερθήκατε στο δίκτυο του Αγίου Παύλου. Πίστη επιζωμένη υπόσχεση πραγμάτων δεν είναι αυτό βλεπωμένο. Έτσι την δεύτερη φορά την έδειξε τρίτη. Ο βλεπωμένο. Ελέγχει κάτι πράγματα που δεν τα πει. Γι' αυτό τον ίδιο το Θεό τον έλεγε. Με τη ζωή μα,
θα προσπαθούμε να ζούμε μια καθαρή ζωή με το να ανακαινίζεται ο άνθρωπος, να απαλλάξει, να προσπαθεί να απαλλαχθεί από τον παλιό άνθρωπο, τον αμαρτωλό, και να ζήσει εν Χριστώ μια καινούργια ζωή, τότε ελέγχει τα πάντα, ελέγχει τον χρόνο. Έχει, μπορώ να πω ότι πια εκεί, όπως την άλλη ζωή, θα δουν πρόσωπο προς πρόσωπο, περίπου αμοιβά, σαν σε καθρέφτη που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ζει τον Θεό, τον βλέπει τον Θεό, τον ελέγχει τον Θεό, ήταν έλεγχος, έχει τα βιώματα αυτά. Γνωρίζει, έχει γνώση περί Θεού, γνωρίζει πραγματικό, όχι με τη σχέση, όχι με τη σχέση, με τη λογική, γνωρίζει, έχει μια εσωτερική γνώση. Ναι, ελέγχει τις ουράνιες δυνάμεις, ελέγχει τα πάντα, ελέγχει. Τόσο ο οποίος έχει καθαρίσει τον εσωτερικό του άνθρωπο και τα μάτια της ψυχής, και αφού καθάρισε τα μάτια της ψυχής, βλέπει καλά, βλέπει πολύ καλά. Να, ένας τυφλός που δεν έβλεπε μέχρι χθες και δεν ήξερε τίποτα, ζούσε τα σκοτάδια. Ναι, ούτε ανθρώπους έβλεπε, ούτε δέντρα έβλεπε, τίποτα δεν έβλεπε. Και για μια στιγμή καθαρίζει, απαλλάσσει αυτή να δώσει αυτή και τα βλέπει όλα. Φωτίζεται, χαίρεται, βλέπει πράγματα που δεν έβλεπε. Και έχω το δει τη χαρά ένας που δεν βλέπει καθόλου, ξαφνικά να δει, Ναι, πολύ περισσότεροι. Να έτσι αυτή η όρεξη, αφού καθαρίσει τον εσωτερικό του άνθρωπο, πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει με την νόμη της αισθησής, να τα δει, να τα γνωρίσει, θα τα βλέπει, τα ελέγχει με την όρεξη την εσωτερική. Θα βλέπει όλα. Θα είναι στο σημείο να βλέπει, έχουμε και σήμερα τους ανθρώπους, να βλέπει τις συμπεριστώσεις του άνθρωπου. Και βλέπει και λέγει να φύγε κάποια, έξω στον κόσμο είναι αυτός, πνευματικός, αγία ψυχή, πήγε κάποια να πει το πρόβλημα του αδελφού της. Ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα ο αδελφός της και λέγει ο πνευματικός αυτός και εσύ έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Πάτε, λέγει, δεν έχω, έχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και της λέγει όλα τα προβλήματα της λογισμούς της, αυτά δεν έχει, δεν τα έχω, για αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα. Μου τα λέγει ήδη. Οπωσδήποτε τη διάβασε καλά. Είδε μέσα στην ψυχή τη. Τη ποσίδε με τον τρόπο του. Δεν έχει καταρθεί αυτό και αυτό πρέπει να μπορεί. Αυτό κάνει έναν άλλον έλεγχο διαφορετικό. Ελέγχει τα πάντα. Ανακρίνει τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να τα ανακρίνει. Αυτό ανακρίνει. Και λέγει. Νομίζω, δεν ξέρω αν. Εγώ αυτό νομίζω ότι λέγει. Ο λογισμός μου εδώ πάει όταν... Ο στρατόλος έχει κάνει ειδική προϋπαρχίδηση. Κάτι στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει και βλέπει. Εκεί αναφέρει και στην περίπτωση ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει τότε. Προ 2-3 εβδομάδων, η πίστη ψέσου και έτσι. Ναι, βέβαια. Αφού ευχαριστεί τον Θεό, αφού γνωρίζει τον Θεό, ενώνεται με τον Θεό, όπως είπατε τότε. Όπως είπατε τότε. Η προσδοκία όταν προσδοκεί πολύ επιμείνει, νιώθω την αγάπη και οπωσδήποτε να τι έγινε μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε τι έγινε με την Ελευίδα. Ενώ άλλο ήταν το σχέδιο του, άλλο έγινε. Δεν έγινε. Με τη ζωή του, με την προσδοκία του, αλλάζουν όμως τα σχέδια του. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτός που έλυε, όχι αυτή την πίστη που είπαμε, αυτός οπωσδήποτε και σωστά προσέχεται, αυτός ο οποίος είναι όπως είπε ο Πατριώτης, είναι σωστός άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος. Από όπου και να το βιάζει πολύ και θα είπε, βλέπεις ευλογίες, τίποτε άλλο. Γενικά είναι μια ευλογημένη πίστη, ευλογημένη ήταν. Γι' αυτό και φυσικά αυτή η πίστη έτσι είναι δύσκολο αυτό. Έχουμε ανθρώπους ότι τελειώθησαν για ένα σημείο, νομίζω ο Άγιος Μάρκος, που έφυγε 25 χρονών από την Αθήνα και ήρθε μέσα στην έρημο. Αυτός επειδή είχε παραδοθεί εξ ολοκλήρου στα χέρια του Θεού, τέλειωσε αφέρκε στα χέρια του Θεού. Ήρθε φυσικά πολλά χρόνια, 120 χρόνια, που γέλαζε, πέρασε τα 100, στην έρημο μόνος δεν είδε άνθρωπο, αλλά έγινε και μετακίνηση μόνο. Διέταξε ενώπου κάποιου άλλου, ενός άλλου πατέρα που τον είχε δει στο τέλος του ζήτη και λέει, του έκανε την ερώτηση, τι γίνεται στον κόσμο, λέγει, έχει πίστη ο κόσμος, λέγει, έχει πίστη, ναι, και εννοούσε την πίστη όπως εννοούσε. Να λέγει, κάνει, αν θεραπεύουν αρρώστους ή αν, ο πάτερ μου λέγει, του λέγει,
Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν είμαστε έτσι. Γιατί το μονογόσαστο. Μα λέει ο Κύριος μας είπε, λέει ότι βουνά μπορούμε να μετακινούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πράγματα. Κύριος Παρμακεράς πήγε να μας την πείσω, λέει και αυτό ζούσε το κόσμο το δικό του. Ο κόσμος δεν τα έχει αυτό πράγματα. Να έλεγε, να πούμε και τον βουνό να φύγει να μετακινηθεί. Και βλέπει ο άλλος το βουνό να σηκώνει και να μετακινηθεί. Γι' αυτό ήταν πολύ απλά. Ο Μάρκος Ασκητής ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, το έχω ξεχάσει. Ο Ιωσόφιλος του... Όχι Ιωσόφιλος. Ο άλλος ένας που τον εμπιστεύτηκε. Στο δίπλα εκεί, στα Βρομικήτα εκεί, στη Νέα Ευαρχία, υπάρχει ένα κλειδί του Αγίου Θεοφύλου, του Μυροβλήτου. Ο οποίος στο Αλεξάνδρα μετέφερε τον Τέσσερα Βουνό. Α, μια άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Όταν μιλούσαμε για την παράδοση, αυτός φυσικά έφτασε αυτό το σημείο. Εμείς είμαστε αδύνατοι και στα σταδιακά θα προχωρήσουμε. Θα παρακολουθούμε τον εαυτό μας, θα βλέπουμε τον εαυτό μας, θα αγωνιζόμαστε, θα προσευχόμαστε, θα παρακολουθούμε τον Θεό να μας απαλλάσσει από τις αδυναμίες και έτσι θα προχωρούμε. Θα προσπαθούμε, δεν θα παρακολουθούμε μόνο εσύ, θα προσπαθούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, παράλληλα θα παρακολουθούμε τον Θεό και θα προχωρούμε. Θα μας ενισχύει η Εκκλησία με τα μυστηριά της, θα μας ενδυναμώνει και θα προχωρούμε. Αυτά για απόψε και το άλλο Σάββατο πάλι μετά τον Εσπερνάν Πέτρεσο. Τώρα κάθε Σάββατο θα συνεχίσουμε. Να, απλά πράγματα, θα πούμε μερικά πράγματα σχετικά με την πίστη μας, σχετικά με τη ζωή μας. Και έτσι πρώτοι που ωφελούμε αυτά είμαστε εμείς. Δηλαδή, δεν τα λέμε, σας τα λέμε και στον εαυτό μας.